Σήμερα έχουμε 15 Φεβρουαρίου. Έχουμε κάνει μια προεργασία της γης. Έχω σκάψει ώστε να γίνει πιο αφράτο το χώμα. Ως γνωστόν, η πατάτα θέλει αμμώδη εδάφη. Θα τις βάλουμε σε μήκος περίπου ανά 35 εκατοστά με 40 το κάθε κεφάλι. Και σύμφωνα με την περσινή μου σοδειά, ανά κεφάλι πατάτας που φύτευα, ο μέσος όρος ήταν περίπου 1 κιλό και 200 γραμμάρια ανά κεφάλι πατάτας. Πιστεύω ότι ο πατατόσπορος είναι ένας μύθος, γιατί ας πούμε στην περσινή χρονιά είχα αγοράσει πατατόσπορο και είχα βάλει και δικές μου πατάτες και οι δικές μου πατάτες είχαν βγάλει πολύ περισσότερη σοδειά από ότι ο πατατόσπορος. Οπότε φέτος λέω να κάνω μόνο με δικές μου πατάτες που με περισσεύουν και μαζεύω. Αυτή πάλι είναι μεγάλη σε μέγεθος. Κανονικά η πατάτα που φυτεύουμε λένε πρέπει να έχει το μέγεθος ενός αυγού. Αυτή είναι πιο μεγάλη από ένα αυγό. Και συνήθως άμα είναι αρκετά μεγάλη πατάτα, τη κόβουμε σε 2 ή 3 τεμάχια ώστε να μοιάζουν στο μέγεθος ενός αυγού. Για να πάρουμε την πατάτα, να πούμε ότι ορίμασε η πατάτα και είναι για βγάλισμο. Ένα δεικτικό σημάδι είναι ότι ξεραίνεται πρώτα απ' όλα το φυτό. Το άλλο, το βασικότερο, είναι ότι σίγουρα θα χρειαστούν περίπου 120 μέρες. Αναλόγως στην ποικιλία της πατάτας. Αν και όλες πάνω κάτω χρειάζονται ένα στανταράκι είναι 120 μέρες. 4 μήνες δηλαδή. Θα δούμε και πώς θα πάει ο καιρός, γιατί δεν θέλει να βρέχει. Όταν φυτέψει η πατάτα δεν κάνει να βρέξει. Τουλάχιστον για ένα τριήμερο, τετράήμερο. Θέλει να είναι σχετικά ξερό το χώμα. Ελπίζουμε να μην κάνει παγωγές μες στο Μάρτιο. Μην μαζέψει κανένα χιόνι πασχαλιάτικα. Να μην έχουμε επιδρομές από ζουζούνια έντομα. Επίσης, σε σχέση με ένα πείραμα που είχα κάνει πέρυσι, διαπίστωσα ότι την πατάτα που τυπώτιζα πολύ δεν απέδωσε πολύ καρπό. Μόνο το φυτό μεγάλωνε πάρα πολύ. Ενώ η ξερική πατάτα βγάζει και πιο νόμιμη πατάτα και έχει και καλύτερη απόδοση. Θα δούμε και φέτος. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Από άποψη εξοικονόμηση χρημάτων, μην περιμένετε να εξοικονομήσετε χρήματα. Το φύτημα της πατάτας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ σκάψιμο, αναλόγως βέβαια και τι έδαφος έχετε στο χώρο σας. Εγώ από αυτά εδώ πέρα τα λαγούμια που βλέπετε βγάλα πάρα πολύ πέτρα. Πάρα πολύ όμως πέτρα. Και από όλο αυτό το πραγματάκι δεν θα κερδίσω παραπάνω από 15 με 20 ευρώ. Το κέρδος μου δηλαδή όλες αυτές τις δουλειές θα είναι 15-20 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πιο πολύ για το μεράκι παρά για το κέρδος. Σήμερα είναι 5 Μαρτίου και θα σας δείξω τη συνέχεια από τη φύτευση της πατάτας. Βλέπουμε εδώ πέρα τα όμορφα δέντρα. Έχει σχεδόν ανθίσει η ροδακινιά μου είναι αυτή. Και εδώ βλέπουμε μια πανέμορφη βερικοκιά, τα βερίκοκα. Έτσι με λισούλες. Νάτι και η λισούλα κάνει δουλειά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι ανά 5 μέρες έχω φυτέψει ένα κανάλι που χωράει γύρω στις 15 πατάτες. Το δεύτερο κανάλι είναι αυτό. Και το τρίτο κανάλι που θα φυτέψουμε σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή, σύνολο γύρω στις 45 πατάτες. Από τις 45 αυτές πατάτες θα πάρουμε, περιμένουμε να πάρουμε, αν πάνε όλα καλά, 45 κιλά. Αν πάρουμε κάτω από 45 κιλά, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αν πάρουμε πάνω από 55 κιλά, σημαίνει ότι τα πήγαμε περίφημα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε το φύτεμα. Αφού ανακατεύσαμε λίγο το χώμα να γίνει λίγο πιο αφράτο, βλέπουμε ότι περάσαμε τις πατατούλες μας. 15 πατατούλες. Και τώρα τις σκεπάσουμε. Λοιπόν, όπως σκεπάσαμε και τα υπόλοιπα αυλάκια. Λίγο θέλω να δείτε εδώ πέρα που φαίνεται καλύτερα. Εδώ άμα δείτε την πατατούλα, αυτές τις φύτρες που βγάζει, αυτό είναι το φυτό που θα πετάξει, δεν είναι ρίζες. Τις βάζουμε προς τα πάνω. Ρίζες θα βγάλει αργότερα. Πατάτα με πατάτα τη βάζω σε απόσταση 35 με 40 εκατοστά περίπου. Και αυλάκι με αυλάκι έχει πάλι περίπου γύρω στα 40 με 50 εκατοστά.
Για να τη σκεπάσουμε. Το κλείσαμε και το αυλάκι. Βλέπουμε εδώ πέρα και τα τρία είναι τώρα ομοιόμορφα. Σε περίπου ένα μήνα θα φυτρώσουν οι πρώτες πατατούλες από εδώ πέρα, από τα αριστερά, από τα δεξιά. Θα πρέπει να αφαιρούμε όλα τα αγριόχορτα που φυτρώνουν δεξιά και αριστερά. Αργότερα, αφού βγει το φυτό, θα πρέπει να προσέξουμε από διάφορα έντομα όπως ο δορυφόρος και ο κρεμμυδοφάγος. Μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα έντομα άμα ρίξουμε, λένε, γύρω-γύρω από το μέρος που έχουν φυτρώσει τις πατάτες στάχτη. Υπάρχουν επίσης διάφορα φυτοφάρμακα τα οποία προσωπικά τα αποφεύγω. Και μετά από 120 μέρες θα μπορούμε να πάρουμε το νέο μας καρπό. Το έδαφος είναι αρκετά υγρό και το κέντρο της περιοχής, το κλίμα είναι, έχει αρκετή υγρασία. Οπότε θα πάρω το ρίσκο να μην ποτίσω καθόλου. Αυτά τα λέμε σε ένα μήνα.